κεντρική αγορά, χώρος κρεοπολίων, ο φυσικός χώρος του κρέατος. Είμαστε εδώ, διασκεδάζουμε, το απολαμβάνουμε, περνάμε υπέροχα, υπάρχουν χαμόγελα παντού, κεράσματα στα κάρβουνα, τα οποία συνοδεύονται και με ένα ποτήρι κρασί. Και όλα αυτά για να γνωρίσει ο κόσμος ακόμα περισσότερο, οι καταναλωτές μας, την κεντρική μας αγορά. Τα ψαράδικα, τα κρεοπολία, όλους τους χώρους. Ασφαλώς και δεν τελειώνουν εδώ οι εκδηλώσεις με τις οποίες συναντάμε τις απόκριες. Συνεχίζονται αύριο, δεν το ξεχνάμε, στις 7 το απόγευμα στον χώρο των πώλησης των βιολογικών προϊόντων. Θα πραγματοποιηθεί άλλη μια εκδήλωση, όπου θα ετοιμάσει η Λέσχη Διευθυντών Αρχιπαγκύρων Ελλάδος μια σπέσια καλαμαθιανή μακαρονάδα με επικάτοικα υλικά για μικρούς και μεγάλους που θα πάρουν μέρος σε αυτήν την εκδήλωση. Όλους όσους έρθουν σε αυτή την εκδήλωση, ο Κλόν Βούλης και η παρέα του, ο Μίκη και η Μίνη, θα τους ψυχαγωγήσουν με ένα άπιαστο, με άπιαστα θεατρικά δρόμενα. 7 η ώρα λοιπόν αύριο εδώ. Η πρώτη εκδήλωσή μας γεμίζει χαρά και θετική ενέργεια, δεν το συζητάμε. Πάντα τέτοια και του χρόνου, με υγεία. Thank you.
Κύριε Ζαγάκο, δώστε μας το στίγμα της Τεχνοπέμπτης στην όμορφη παραλία της Καλαμάτας, που ο καιρός σήμερα, να πούμε, ήταν εξαιρετικός. Πραγματικά, καλοκαιρινή μέρα σήμερα, Τεχνοπέμπτη. Παραδοσιακά ο κόσμος ξεχύνεται τόσο στις παραλίες όσο και στο κέντρο της πόλης και στο ιστορικό κέντρο για να τσικνήσει, να τηρήσει το έθιμο και ουσιαστικά να δώσει το έναυσμα για καλό καρναβάλι, για καλό Πάσχα και η προσδοκία μας είναι για καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούγεται στις 8 Φεβρουαρίου περίεργο το καλό καλοκαίρι, αλλά πραγματικά πρέπει εκεί να στοχεύσουμε και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον καλό καιρό που φέτος μας έχει κάνει. Ο χειμώνας ήταν ήπιος, έτσι ώστε να ελπίσουμε ότι, επειδή και το Πάσχα είναι πολύ κοντά, ότι η σεζόν θα ξεκινήσει τουλάχιστον για την Καλαμάτα, που είναι μόλις 2 ώρες από το αστικό κέντρο το μεγάλο της Ελλάδας στην Αθήνα, ότι θα ξεκινήσει η σεζόν πάρα πολύ σύντομα. Ειδικά για την παραλία μας, την ταλαιπωρημένη παραλία, η οποία δεν έχει εκδηλώσεις, δεν έχει το χειμώνα αγοραστική εμπορική κίνηση, έτσι ώστε πέφτει κατακόρυφα ο τζίρος και η κατανάλωση. Κατά αυτή την έννοια, νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα να πούμε ότι η καλοκαιρινή σεζόν σχεδόν ξεκινά. Πείτε μας σήμερα, τι ετοιμάσατε εδώ στο κύμα? Τα σημερινά είναι παραδοσιακά. Τα κάρβουνα πήραν φωτιά, όπως λέγαμε. Κερνούσαμε τον κόσμο το κρασί του. Σουβλάκια, λουκάνικο, χωριάτικο, καλαματιανό, μανιάτικο με πορτοκάλι, καγιανάς βέβαια, παστό και όλα ό,τι χρειάζεται η μέρα. Και του χρόνου, λοιπόν. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να ξεκινήσει καλά η Σαρακοστή, να έχουμε μια καλή καθαρή Δευτέρα. Είναι επίσης καλό τριήμερο ηλιόλουστο για να μπορεί ο κόσμος και οι επιχειρήσεις να το επωφεληθούν και να οδεύσουμε προς το Πάσχα και το καλοκαίρι. Έχει, 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 έ